Έτσι θυμίζω ότι υπάρχει ένα δείγμα ερωτήσεων στις 7 Ιουνίου. Δείγμα ερωτήσεων, βασικές κατηγορίες, τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε συζητήσει. Καθώς είπαμε, η διαμόρφωση επεμβαίνει πάνω στην διάδοση, αλλάζει την πάντα και δίνει και περισσότερη ισχύ στο σήμα, έτσι ώστε να ταξιδέψει. Έτσι, η ίδια απάντηση με την παραπάνω, επεμβαίνει η διαμόρφωση και επεμβαίνει πάνω στην ισχύ και στη διάδοση. Μήνυμα, κύμα και σήμα το καλύψαμε. Αυτό εδώ πέρα θα μπει εικόνα μέσα στο group και αυτό έχει απαντηθεί. Η μέτρηση θερμοκρασίας είναι ένα δεδομένο και η απόφαση που λαμβάνεται βάσει της προηγούμενης μέτρησης είναι πληροφορία που έχει αξιοποιηθεί. Έτσι. Έχουμε επεξεργαστεί το δεδομένο της θερμοκρασίας και έχουμε βγάλει μία πληροφορία. Η σειρά Φουριέ, τριγωνομετρική για τα περιοδικά και ολοκλήρωμα Φουριέ για τα μη περιοδικά. Η Ντυριλέ για τα περιοδικά. Παλαιογράφος και φασαμογράφος Φουριέ. Έχουμε εξασθένιση του σήματος στη διάδοση. Αναλογικό ψηφιακό σήμα δειγματοληψία. Θα πρέπει να ξέρετε να μετατρέψετε τα decibel σε πραγματικούς αριθμούς και σε dBm. Είναι απλός ο τύπος. Είναι απλά μαθηματικά. Αν έχετε πρόβλημα θα βάλω ένα... Κάτσε να βάλουμε ένα βιντεάκι τώρα, δεν πειράζει. Άρα έχουμε και λέμε... Για παράδειγμα, άμα έχεις, πόσο λέει εδώ πέρα, μετατρέψτε τα μείον 193,64 dBW σε πραγματικό αριθμό. Έτσι, άρα έχεις, πατάς το shift του υπολογιστή και μετά το log θα σου δώσει αυτό δεκαράκι. Και μετά ό,τι λέει εδώ θα χρησιμοποιήσεις το μείον αυτό του υπολογιστή που είναι σε παρένθεση, μερικές φορές βρίσκεται και πάνω αριστερά εδώ στη μέση σε κάποιους υπολογιστές, αλλά έχει το μείον αυτό, αυτό το μείον και μετά έχεις το μείον και μετά ό,τι βλέπεις εδώ το διαιρείς δια 10, δηλαδή εδώ θα έχεις 19,364, άρα έχεις 4,32, για να δούμε, έχουμε δίκιο, 10 log του shift answer ίσον μείον 193,64. Έτσι, βλέπεις. Άρα βλέπεις και τη δύναμη του decibel. Από εκεί που είχες 4,32, 51, 38, 31 ή στην 10 ή στην μείον 20, έχεις ξαφνικά μείον 193,64 που είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο. Έτσι. Τώρα, αν αυτό θέλεις να το μετατρέψεις σε dBm, απλώς πρέπει να το προσθέσεις 30. Άρα, συν 30 αυτό, είναι μείον 163,64 dBm. Έτσι. Και αντίστοιχα, άμα έχεις 137,66 microwatt, άρα έχεις 10 log 2, καλύτερα να το βάλουμε σε παρένθεση, 137,26 επί 1 exponent στην πλην 6, γιατί είναι micro, κλείνω την παρένθεση, άρα είναι μείον 38,62 dBW, γιατί ήταν σε watt αυτά εδώ πέρα, έτσι, ήταν σε watt, και πολύ εύκολα προσθέτω 30 και έχω μείον 8 dBm. Έτσι, και αυτό που λέει, να δούμε, έχουμε δίκιο. Αν κάνουμε shift 10 και βγάζουμε αυτό το δεκαράκι, μετά επειδή έχουμε πλήν εδώ θα βάλουμε το πλήν και εδώ έχουμε 3,8 και 62 45 60 05
1,37, 1,36, κάπου εκεί ξέρω εγώ. Αυτό είναι το θέμα, ότι με τα decibels είναι πολύ πιο εύκολος. Πάντως αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Έτσι τώρα εντάξει δεν το βγάλε σωστά, αλλά η κεντρική ιδέα αυτή είναι. Ίσως να κάνω εγώ κάποιο λάθος στον υπολογισμό εδώ, γι' αυτό θέλει και λίγο προπόνηση με τα decibel. Λέει θα πρέπει να εξηγήσετε και τους δύο τρόπους χρησιμοποίησης του decibel. Δηλαδή το decibel τι είναι? Το decibel είναι ένας δείκτης. Τι σου κάνει? Σου δείχνει αν η ίδια ποσότητα έχει μείνει ίδια στο χρόνο, αν έχει αυξηθεί ή αν έχει ελαττωθεί. Επίσης σου δείχνει αν δύο διαφορετικές ποσότητες, π.χ. το PRX και το θόρυβος, αν η μία είναι μεγαλύτερη της άλλης, αν είναι ίσες ή αν η πρώτη είναι μικρότερη της δεύτερης. Άρα αν η μία ποσότητα είναι μεγαλύτερη της άλλης θα είναι συν το decibel, αν είναι ίσες θα είναι 0 το decibel και αν η πρώτη ποσότητα είναι μικρότερη της δεύτερης θα είναι πλην το decibel. Το θεώρημα του Nyquist σου λέει ότι ένα σήμα για να μπορέσει να γίνει σωστά η ανάκτησή του από δειγματοληψία θα πρέπει ο ρυθμός της δειγματοληψίας να είναι διπλάσιος από τη μεγαλύτερη συχνότητα που έχει το σήμα. Άρα αν έχεις ένα σήμα που έχει δύο συχνότητες μέσα ή αν έχει τρεις συχνότητες μέσα, πες ότι έχει 2 kHz, 5 kHz και 40 kHz. Το σήμα αυτό πρέπει να το κάνεις δειγματοληψία με 40 kHz επί 2, δηλαδή 80.000 δείγματα το δευτερόλεπτο. Αυτό λέει ο Nyquist. Και έχει και δίκιο. Αν ένα σήμα δεν υποστεί σωστή δειγματοληψία, έχουμε αναδίπλωση συχνοτήτων, οδηγεί σε παραμόρφωση. Τι είναι φίλτρο? Φίλτρο είναι μια διάταξη η οποία αφήνει μερικές συχνότητες να περάσουν και μπλοκάρει άλλες. Για παράδειγμα, αν έχεις ένα χάμηλο περατό φίλτρο, θα σου αφήσει μερικές συχνότητες, π.χ. από το 0 ως 1 συχνότητα και θα μπλοκάρει τις άλλες. Αν έχεις ζώνο περατό, θα σου αφήσει από τη 1 συχνότητα ως 1 άλλη συχνότητα, π.χ. από τα 10 kHz στα 20 kHz. Όλες άλλες θα τις κόψει. Και αν έχεις ένα υψηπερατό, τότε αυτό δεν θα σου αφήσει τις χαμηλές, αλλά από μια στιγμή και μετά θα αφήσει τις υψηλές να περνάνε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τρελαθούμε εδώ. Να, για παράδειγμα, θέλω να περάσουμε όλες τις συχνότητες πάνω από 450. Έτσι. Έχεις υψηπερατό, γιατί θες να περάσεις όλες τις συχνότητες πάνω από 450. Η διαμόρφωση που έχει ευρεία χρήση στατικές επικοινωνίες είναι η SSB, έτσι, λίγο ευρωζώνης. Και ο μετασχηματισμός Φουριέ είναι φίλτρα. Έτσι, είναι φίλτρα που φιλτράρουν ένα σήμα και το αναλύουν σε στάνταρ συχνότητες. Να δούμε τι άλλο αξίζει από εδώ. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι καθαρά μία θεωρία για φακούς που είναι μέσα στην ύλη, αλλά απλώς δείτε το, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πάρα πολύ. Απλώς σου λέει ότι όταν ένας φακός είναι κυρτός, όπως αυτός εδώ, σου δείχνει το πραγματικό ίδρυμα ανεστραμμένο, ενώ αν έχεις αυτόν τον κυρτό φακό εδώ πέρα, θα σου δώσει εικονικό είδωλο. Το εικονικό είδωλο είναι αυτό το είδωλο που σχηματίζεται από ανακλάσεις. Δεν βρίσκεται η ανάκλαση, προέρχεται από διαφορετικές πλευρές. Αυτή εδώ πέρα δεν είναι εικονικό το είδωλο, είναι πραγματικό, γιατί βλέπεις ότι έρχεται κατευθείαν, ενώ εδώ πέρα βλέπεις έρχεται από ανάκλαση πάνω στο φακό. Τώρα ας μιλήσουμε και λίγο εδώ πέρα για αυτή την εικόνα της διαμόρφωσης, καθώς βλέπεις το σήμα του μηνύματος είναι μπερδεμένο, γιατί είναι ένα σήμα φωνής, έχει πολλά ημίτονα μέσα. Το σήμα του φέροντος είναι στάνταρ και κοίτα πώς γίνεται το σήμα διαμόρφωσης. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα το βλέπεις λίγο πιο εύκολα, γιατί είναι μόνο ένα το ημίτονο και βλέπεις ότι εκεί που είναι πάνω, εκεί που στη θετική μεριά είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, στην αρνητική μεριά είναι όσο πιο μικρό γίνεται. Μετά, εδώ πέρα αυτή είναι η λύση μίας άσκησης που είναι μέσα. Έτσι με το φωτόνιο και το κυματορυθμό, απλώς διάβασμα.
πεις εδώ πέρα έχεις μερικά στάνταρ μεγέθη ραδιομετρίας. Αυτό στην ουσία που σου λέει η ραδιομετρία χρησιμοποιεί τρία βασικά μεγέθη για να μετρήσει κάτι. Χρησιμοποιεί την ισχύ, έτσι το βατ. Μετά χρησιμοποιεί την πυκνότητα ισχύως, βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, που τη χρησιμοποιούν και στα ραντάρ αυτή. Έτσι, άρα έχεις βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, μετά έχεις βατ ανά στερεογωνία, έτσι. Και η τέταρτη στην ουσία είναι βατ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά στερεογωνία. Έτσι, συγγνώμη, τέσσερα είναι τα βασικά, έτσι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερα τα βασικά. Και εδώ πέρα έχεις έτσι, ο νόμος του Planck εξηγεί φασματική πυκνότητα ισχύς, δηλαδή τι σου λέει, σου παίρνει αυτό εδώ πέρα και σου λέει ανά νανομέτρο. Έτσι, ανά νανομέτρο. Δηλαδή στο φτιάχνει σαν φάσμα, σου λέει radians ανά νανομέτρο. Εδώ πέρα απλώς, εδώ είχαμε βάλει τη Φουριέ, αλλά πρώτα πρέπει να είχαμε πάει εδώ. Να, εδώ πέρα έχουμε μετασχημός Φουριέ, εδώ πέρα έχουμε πολλά ημίτωνα, εδώ έχουμε δύο τουλάχιστον, δύο ημίτωνα, καθώς άμα πάει κάποιος απάνω στο αντίστοιχο στον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα, στον αντίστοιχο source code, θα δει ότι αυτά εδώ πέρα είναι η πρόσθεση δύο ημιτώνων. Και τώρα αν προσθέσεις και θόρυβο, μέσα εδώ αν προσθέσεις και λευκό θόρυβο, κοίτα πώς γίνονται αυτά τα ημίτωνα. Δηλαδή, και η Φουριέ τι σου κάνει, η Φουριέ σου λέει αυτή είναι η Φουριέ με το λευκό θόρυβο και άμα βγάλεις και το λευκό θόρυβο, ξαφνικά πήρες τα δύο στα ημίτωνα. Βλέπεις, άρα σου λέει ότι είχες δύο ημίτωνα. Από εδώ δεν μπορείς με το μάτι να ξεχωρίσεις αν έχεις δύο, τρία ή τέσσερα ημίτωνα. Ενώ με το φάσμα βλέπεις καθαρά ότι έχεις δύο ημίτωνα μέσα εδώ. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Εδώ έχεις ένα ημίτωνο. Κοίτα να δεις πώς γίνεται αυτό το ημίτωνο όταν έχεις προσταθεί λευκός θόρυβος. Έτσι, γίνεται σχεδόν ακατανόητο. Αλλά με το Φουριέ σου δείχνει ακριβώς πού έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Όπου να το δω. Και βγάζει και το λευκό θόρυβο. Σου περνάει και ένα φίλτρο. Και σου βγάζει το λευκό θόρυβο και σου δείχνει ακριβώς που αυτό το ημίτωνο είχε συχνότητα και πόσο μεγάλη ήταν. Το πρόγραμμα που τα τρέχει αυτά είναι το Octave. Αν πάρεις όλα αυτά τα αρχεία και τα βάλεις μέσα στο Octave, θα έχεις τα ίδια αποτελέσματα που γράφει εδώ. Εδώ απλώς σου δείχνει τρία ημίτωνα με διαφορετικές συχνότητες και καθώς βλέπεις αυτό έχει χαμηλότερη συχνότητα, το βλέπεις. Ο μήκος κύματος μεγαλύτερο, αυτό έχει υψηλότερη συχνότητα, να το πάει πιο εδώ. Και αυτό που έχει ακόμα πιο υψηλότερη συχνότητα πάει εδώ πέρα. Αυτό έχει βγει λίγο, δεν έχει βγει τόσο ομαλό, επειδή η συχνότητα της δειγματοληψίας είναι μικρότερη. Και αυτό στην ουσία λέει ο Νάικος, ότι αν η συχνότητα δειγματοληψίας δεν είναι τόσο καλή, θα έχει μια παραμόρφωση. Αλλά ο Φουριέ κάθισε και το τσίμπησε, έτσι, του έδειξε σε ποια συχνότητα είναι. Πιο πάνω πάνε τα βίντεο, άρα έχουμε τελειώσει από εδώ. Και απλώς μένει, νομίζω, να συζητήσουμε τις σημειώσεις ραδιομετρίας.